Chupu, 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 chupu. Chup. Oye, que no digo yo es que ahora sí ligera. Γεια σας! Παιδιά μου, έχουμε good bad empties και διαγωνισμό και είναι στη μέση του μήνα, αλλά δεν μας νοιάζει! Αν σας ενδιαφέρει πως έκανα αυτό το μακιγιάζ, θα το έχω στο TikTok, από κάτω, τόπα. Θα σας έχω από κάτω και Instagram που ανεβάζω ρουτίνες και πάμε να ξεκινήσουμε γιατί είναι πολλά. Θα ξεκινήσουμε καλά γιατί θέλουμε θετική ενέργεια για το καλοκαίρι. Τελεία! Και ξεκινάω με αυτά τα concealer, παιδιά. Είναι τα Benefit Boeing Concealer. Τα έχετε ήδη δει να τα φοράω κιόλας. Αυτά μου έχουν αλλάξει τη ζωή. Είναι τα καλύτερα concealer. Είναι ό,τι πιο καλυπτικό υπάρχει. Λιώνει στο δέρμα, γίνεται απίστευτο, κάνει blend. Δεν βλέπεις από πού αρχίζει, από πού τελειώνει. Είναι πολύ ενυδατικά. Μόλις στεγνώσουν είναι πάρα πολύ σταθερά. Θα το βάλω εδώ πάνω στο τατουάζ. Ψιλοτυφλά το κάνω. Αυτό ήταν η μία στρώση. Αυτό είναι η δεύτερη στρώση. Αντίο. 10 στα 10 πριν στεγνώσει να το βγάλω, γιατί δεν θα φεύγει καθόλου. Θα έχω όλα τα προϊόντα κάτω να τα τσεκάρετε στις πληροφορίες. Μετά έχω από Milk το Hydro Grip Set Refresh Spray. Δεν μπαίνει στα empties, έχει ακόμα. Αυτό είναι διφασικό. Το κάνεις έτσι, τσουπου 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 και μετά ψεκάζεις. Συνήθως τα καλά setting spray σου κοκαλώνουν λίγο το πρόσωπο. Αυτό δεν σου κοκαλώνει, αλλά τα κρατάει όλα 24 ώρες. Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι γίνεται, τι βάζουνε πια μέσα. Θα το πάρω σε full size γιατί αυτό είναι πιο travel, υπάρχει και σε λίγο πιο μεγάλο. Θέλω να το χρησιμοποιώ συνέχεια. 10 στα 10. Το πρόσωπο δεν φαίνεται αυτό το τελείως μάτσα χαρτί, δεν φαίνεται cakey. Yes! Επίσης, από μακιγιάζ έχω δύο προϊόντα από NYX που είναι για τα φρύδια. Τα έχω λατρέψει, τα έχω αγαπήσει, τα έχω ερωτευτεί. Αυτό που φοράω τώρα είναι το Thick It Stick It. Είναι μάσκαρα για τα φρύδια, η οποία έχει χρώμα και έχει μέσα και μικροίνες. Οπότε, όταν τα βάφεις, όταν την περνάς από τα φρύδια σου, στα κάνει πιο πυκνά. Επίσης, τα κολλάει, γιατί είναι σαν μάσκαρα και είστε. Και το άλλο υπέροχο είναι το The Brow Glue, το οποίο είναι διαφανές, έχει μικρό βουρτσάκι για να πιάνει όλες τις τριχούλες. Εμένα αυτό που μου αρέσει να κάνω είναι να χτενίζω τα φρύδια μου με αυτό και να τα χτενίζω και λίγο ανάποδα για να πάει παντού και μετά το κάνω τσουπ 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 και τα κολλάω. Το αγαπώ. Πολλές φορές μπορεί να το έχω βάλει και στα μαλλιά μου. Δεν ξέρω αν κάνει, αλλά να σας πω την αλήθεια, εγώ το βάζω. 10 στα 10 φανταστικά προϊόντα, να τα τσεκάρετε. Τέλος, τα good έχω εδώ αυτό το προϊόν, το οποίο είναι γεμάτο δαχτυλιές. Εντάξει, ελάχιστα καλύτερα. Είναι από Color Wow, το Dream Coat. Υπάρχει και σε εκδοχή για μπούκλες, για σγουρά μαλλιά. Αυτή είναι η απλή εκδοχή. Λούζεσαι, τα αφήνεις έτσι λίγο με την πετσέτα, να πάρει η πετσέτα το πολύ το νερό. Τα χτενίζεις προσεκτικά και μετά ψεκάζεις αρκετό από αυτό το προϊόν στα μαλλιά σου. Παίρνεις το πιστολάκι και τα στεγνώνεις δημιουργώντας λίγο αντίσταση. Δηλαδή αν αυτό το προϊόν ήταν το πιστολάκι και θέλω να στεγνώσω, τα τραβάω λίγο προς τα κάτω, ελάχιστα. Τσουπ, τσουπ, ελάχιστα. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, τα μαλλιά μετά είναι ό,τι πιο λίγο έχεις πιάσει ποτέ στη ζωή σου. Ό,τι πιο λίγο κάνει τα λέπια της τρίχας να γίνονται λάμπουνε, γυαλίζουνε, είναι μαλακά, δεν είναι καθόλου βαρύ. Για να ενεργοποιηθεί πρέπει να βάλεις πιστολάκι, δηλαδή δεν μπορείς να το ψεκάνσεις και να το αφήσεις. Λέει από πίσω ότι κρατάει για 3 με 4 λουσίματα. Δεν φριζάρουνε καθόλου. Μπαίνω να κάνω ντους, τα πιάνω πάνω. Κάνω μόνο το σώμα μου, πετάγονται νερά. Δεν φριζάρουνε. Έχει πάρα πολύ υγρασία, δεν φριζάρουνε. Κοιμάμαι χωρίς κλιματιστικό, ξυπνάω το πρωί, δεν φριζάρουνε. Εάν φριζάρουνε τα μαλλιά σας, εδώ αυτό θα πάρετε, αυτό θα πάρετε. Τελεία. Έχω τρία προϊόντα για τα bud. Το πρώτο είναι αυτό από Drunk Elephant, δεν φαίνεται πολύ καλά, είναι το Be Hydra. Είναι ένα σέρουμ προσώπου, το οποίο έχει προβιταμίνη β5, υαλουρονικό, ceramides και λέει ότι είναι για intensive hydration. Έχω δει τον πιο πολύ κόσμο να λέει ότι αυτό το προϊόν τους έκανε το πιο τέλειο δέρμα, τους πιστεύω, αλλά στο δικό μου δέρμα, πώς να το πω, δεν το απορροφούσε, δεν το έπαιρνε μέσα να δουλέψει, δεν ξέρω, δεν το ήθελε. Το δέρμα μου έλεγε stop. Πολύ καλά συστατικά, πολύ ωραίο προϊόν,
το δέρμα μου δεν το αγαπάει. Το έχω δοκιμάσει και διαφορετικές εποχές. Το έχω από το φθινόπωρο αυτό. Δεν με θέλει. Οπότε θα του βάλω ένα 5 στα 10, γιατί για όλους τους άλλους δουλεύει, για μένα δεν δουλεύει. Έχω ένα προϊόν για το οποίο δεν θα μιλήσω πάρα πολύ, γιατί νομίζω ξέρετε την άποψή μου για αυτά τα προϊόντα, παρόλα αυτά το πήρα να το δοκιμάσω. Είναι αυτή η μάσκα από Sephora που την απλώνεις, σκληραίνει, την τραβάς και σου αδειάζει τους πόρους. Έχει μέσα γλυκολικό οξύ, όλα τα προϊόντα που είναι peel off μου ενοχλούν τους πόρους. Μου τους κάνουν πολύ πιο ορατούς, να φαίνονται πολύ πιο μεγάλοι. Δεν ξέρω γιατί ρε παιδιά, δεν ξέρω. Οπότε το βάζω και αυτό για να σας θυμίζω ότι αυτά τα προϊόντα είναι λίγο Και τέλος στα μπάντα έχω μια κρέμα σώματος που αλήθεια ήθελα να μου αρέσει τόσο πολύ. Birch Bees με Coco Butter, μυρίζει φανταστικά. Είναι πολύ διακριτική η μυρωδιά, πάρα πολύ διακριτική, αλλά μυρίζει φανταστικά. Αλλά δεν συμπαθεί καθόλου το pH μου αυτή η ενυδατική κρέμα σώματος. Την απλώνω στο δέρμα μου και με το που στεγνώνει μυρίζει σαν κάτι ξινό. Εντάξει, παιδιά, όλοι έχουμε διαφορετικό δέρμα. Έπεσα στην περίπτωση 3 στα 10 γιατί ενυδάτωνε πολύ πολύ ωραία, αλλά δεν με ήθελε. Δεν δέχομαι όταν προϊόντα που ακούω πως είναι τέλεια και βλέπω τα συστατικά τους που είναι φανταστικά. Πείτε μου, εάν έχετε δοκιμάσει κάποιο προϊόν που όλοι λέγανε πόσο ωραίο είναι και τελικά εσάς δεν σας έκατσε, θέλω να μου πείτε κάτω στα σχόλια, να κλάψουμε λιγάκι μαζί. Έφερα τα empties, επειδή είναι πολλά θα τα πω έτσι, δεν θα μιλάω πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει να μιλάω πολύ, το ξέρετε, δεν θα φλιαρώ τώρα. Ελπίζω. Έχω δύο προϊόντα τα οποία σας τα έχω ξαναδείξει, τα έχετε δει να τα χρησιμοποιώ. Medicate ή αλουρονικό και Medicate βιταμίνη C. Τα έχω δοκιμάσει ξανά και τα δύο, θα πάρουν 10 στα 10, σας το λέω από τώρα. Αυτό το ιαλουρονικό έχει μέσα, το διάβαζα και προσπαθώ να το θυμηθώ, έχει μέσα διαφορετικού μοριακού βάρους, πολλά διαφορετικά. Έχει υαλουρονικό οξύ μέσα, το οποίο έχει διάφορα μοριακά βάρη, έτσι ώστε να μπορεί να πηγαίνει και πιο βαθιά και πιο ρηχά. Εν ολίγης, μπορεί να μπει και πολύ βαθιά και εξωτερικά, οπότε κάνει ενυδάτωση τόσο καλή. Ενυδατώνει και όλη την έξω στη βάδα και όλη τη μέσα στη βάδα. Δεν κολλάει, είναι πάρα πολύ λεπτόρευστο, είναι ακόμα και για τα πιο λιπαρά και για τα πιο ξηρά, γιατί εγώ έχω ξηρό ταφ και λιπαρό εδώ, καθότανε παντού τόσο ωραία. Η βιταμίνη C είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή αρχίζεις και βλέπεις διαφορά όσο τη χρησιμοποιείς, είναι πολύ πιο λαμπερό το πρόσωπο, πολύ πιο ομοιόμορφο, φεύγουν δυσχρωμίες, τέτοια πράγματα, γίνεται ένα ενιαίο χρώμα κάπως, λαμπερό, υγιές, το βλέπεις ρε παιδί μου ότι δουλεύει και επίσης το μπουκαλάκι είναι σκουρόχρωμο για να μην χαλάει από τον ήλιο και να τονίσω, τώρα το θυμήθηκα, ότι μύριζε πορτοκάλι. 10 στα 10. Άλλο ένα Apivita Intimate το οποίο παίρνει 10 στα 10 ως συνήθως. Αυτό εδώ πέρα με το οποίο στεναχωρηθήκα πάρα πολύ, με είδατε να το χρησιμοποιώ στο μία εβδομάδα περιποίηση, το vlog. Είναι το Fable and Main Hair Oil. Αυτό είναι το travel size. Το έβαλα στα μαλλιά μου, το έβαλα στο κρανίο μου, το έβαλα παντού. Το κράτησα για 24 ώρες και μετά λούστηκα. Ήταν υπέροχα τα μαλλιά μου μετά? Ήτανε. Δεν θα πω ψέματα, ήτανε και μύριζε και υπέροχα. Μακροχρόνια, δεν ξέρω αν κάνει καλύτερη δουλειά από όλα τα υπόλοιπα λάδια που βάζω. Και ήτανε πολύ ακριβό. Δηλαδή αυτό είχε 15 ευρώ και ήτανε για μία φορά μόνο. Αλλά αν μου πει κάποιος από εσάς ότι το έχει χρησιμοποιήσει σε περίοδο 3 μηνών, 4 μηνών και έχει ξαφνικά τα καλύτερα μαλλιά του κόσμου, τα πιο μακριά, τα πιο πυκνά, τα πιο γερά, τα πιο δυνατά, θα το σκεφτώ. Έχω το set σώματος από Medicate. Αυτούς τους μήνες αποφάσισα να δοκιμάσω τα πάντα από Medicate. Άμα ξεκινήσω με μία μάρκα, θέλω να τα δοκιμάσω όλα. Το set έχει μέσα το scrub σώματος και την ενυδατική σώματος. Το scrub έχει και κόκκους, έχει όμως και AHA, οξέα. Το απλώνεις στο σώμα σου, κάνεις ένα καλό scrub, το αφήνεις για 5 λεπτάκια έτσι να δουλέψουν και τα οξέα, το ξεβγάζεις. Παιδιά μου, παιδιά μου. Είναι ιδανικό εάν βγάζεις μικρά τέτοια strawberry skin,
Αν δεν είναι λίγο το δέρμα σου, το φτιάχνει πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Φανταστικό. Και η ενεργητική σώματος έχει μέσα επίσης οξέα. Σου κάνει το φανταστικό το σώμα, το υπέροχο, το δέρμα, το. Αυτό μυρίζει σαν σίναμπον. 10 στα 10. Τελεία. Έχει και ένα γάντι μέσα η συσκευασία. Εγώ το έχω στο μπάνιο, θα συνεχίσω να το χρησιμοποιώ. Τελείωσα άλλο ένα πλενέρ jelly, rose jelly, το οποίο είναι άμα θέλεις να ξεβαφτείς. Εγώ το χρησιμοποιώ επίσης για double cleansing, πρώτο βήμα, για να αφαιρέσω, αν δεν έχω μακιγιάζ, για να αφαιρέσω το αντιλιακό μου, το ίδιο μου το σμίγμα, τα πάντα. Είναι σαν λάδι που το έχουν μετατρέψει σε gel. Το απλώνεις, λιώνει τα πάντα, δεν ενοχλεί καθόλου το δέρμα σου. Εάν είναι δύσκολες μέρες που έχεις βγάλει σπυράκια, πραγματάκια, σε ενοχλεί τα πάντα, αυτό δεν θα σε ενοχλήσει καθόλου. Το αγαπώ. Να σχολιάσω και άλλο προϊόν που παίρνει 10 στα 10. Είναι από Lush, είναι το Post Chocolate. Επίσης το έχετε ξαναδεί. Όλα αυτά βασικά τα έχετε ξαναδεί γιατί τα χρησιμοποιώ συνέχεια. Α, αφρόλουτρο, το οποίο μυρίζει σοκολάτα, ακριβώς σοκολάτα. Κάνει το πιο πλούσιο αφρό. Το δέρμα μυρίζει σαν σοκολάτα μέχρι την επόμενη μέρα. Έχω δύο προϊόντα μακιγιάζ. Το πρώτο είναι Inglot, το διπλό, πώς λέγεται, concealer που είναι και για κάτω από τα μάτια, το οποίο έχει και χρώμα και shimmer. Τα ανακατεύεις κάτω από τα μάτια και τα δύο μαζί και τις δύο μεριές και δίνει τόσο φως. Αυτό θα έλεγα ότι είναι το δεύτερο καλύτερο concealer όλων των εποχών. 9 στα 10. Μάσκαρα από Kiko. Έχω και καλά πράγματα να πω και κακά πράγματα να πω. Πάντως να ξέρετε πως έχω ήδη αγοράσει κι άλλη. Οπότε νομίζω τα καλά είναι καλύτερα από τα κακά. Τα κακά πράγματα είναι πως δεν είναι καθόλου αδιάβροχη. Καθόλου. Μία μέρα έκοβα κρεμμύδια και μετά ήμουνα... Θα σας βάλω φωτογραφία. Παρόλα αυτά, είναι το καφέ το ωραίο, γιατί συνήθως όταν παίρνουμε καφέ μάσκαρα είναι λίγο πιο πολύ προς το μαύρο. Αυτό είναι πολύ ωραίο καφέ, πολύ ωραίο καφέ, οπότε την αγόρασα πάλι, έχει μόνο 5 ευρώ. Δοκίμασα από την Απιβίτα την ξυριστική κρέμα που έχουν την αντρική για το πρόσωπο, γιατί λέω για να είναι αρκετά καλή για το πρόσωπο των αντρών, γιατί να μην είναι αρκετά καλή και για τα πόδια της Μάρας και για τις μασχάλες της Μάρας, δεν ξέρω. Έχει μέσα βάλσαμο, έχει μέσα πρόπολη, κάνει φανταστικό ξύρισμα. Ένα κακό που έχει είναι ότι επειδή εμένα οι τρίχες μου είναι σχεδόν διαφανείς, δεν τις βλέπω, θέλω αυτό που απλώνω να έχει χρώμα για να βλέπω από πού πέρασα. Και αυτό όταν το απλώνεις είναι διαφανές. Ο μόνος λόγος που δεν θα το αγόραζα ξανά είναι αυτός. Αλλιώς, εάν έχετε ευαίσθητα πόδια, ευαίσθητες μασχάλες, ευαίσθητο δέρμα και τέτοια, θα σας το πρότεινα 1100, θα του βάλω ένα 9 στα 10. Έχω τελειώσει άπειρα τέτοια, είναι από La Roche-Posay το ανθύλιος που είναι σε σπρέι. Μπορείς να το ψεκάσεις και πάνω από το μακιγιάζ. Όταν το ψεκάζεις δεν βγαίνει απλά μία γραμμή, 2-3 γραμμές. Βγαίνει ωραία, έτσι πάει παντού. Δεν χρειάζεται μετά να το τρίψεις. Δεν βρίσκω κανένα κακό, 10 στα 10. Έχω αυτό το θερμοπροστατευτικό που είναι από τη μάρκα Milkshake, το οποίο είναι και για βραγμένα και για στεγνά μαλλιά. Το χρησιμοποιούσα σε στεγνά μαλλιά όταν, ας πούμε, ήθελα να κάνω καμιά μπούκλα. Ας πούμε τώρα αποφασίζω να κάνω μπούκλες. Με κάτι πρέπει να τα ψεκάσω για να βάλω σίδερο. Είναι σίγουρα στα top 5 καλύτερα θερμοπροστατευτικά που έχω δοκιμάσει. Και τέλος, έχω και άλλη τέτοια συσκευασία. Χρησιμοποιώ συνέχεια αυτά τα διαφανή αυτοκόλλητα, τα hydrocolloid, πώς λέγονται, που είναι για πάνω στο σπυράκι. Το κολλάς πάνω στο σπυράκι και το σπυράκι περνάει ακόμα πιο γρήγορα. Επίσης, σου κάνει μπλερ το σπυράκι και δεν φαίνεται στον έξω κόσμο. Εμείς το ξέρουμε. Διαγωνισμός. Ετοιμαστείτε. Έχω εδώ μέσα τα πράγματα. Αυτό είναι αρκετά βαρύ, μπορεί να μην το φαίνεται, αλλά έχω εδώ μέσα τα πράγματα. Είναι από το Body Shop. Είναι μία σειρά που έβγαλε το Body Shop με την οποία ξετρελάθηκα και πιστεύω ότι πρέπει να δοκιμάσετε κι εσείς. Οπότε μία τυχερή ή ένας τυχερός θα κερδίσουν αυτά τα 4 προϊόντα εδώ μέσα. Είναι η σειρά Sleep. Αυτό είναι το Relaxing Hair and Body Wash. Μετά έχουμε Balmy Body Cream, Calming Pillow Mist και Etheria Elea. Οπότε, μία τυχερή ή ένας τυχερός θα κερδίσουν αυτό. Οι όροι είναι απλοί, πρέπει να είσαστε συνδρομητοί στο κανάλι, να πατήσετε like στο βίντεο και να μου αφήσετε ένα σχόλιο που να μου λέτε αυτό που σας ρώτησα πριν. Δηλαδή, ένα προϊόν που όλοι λέγανε πόσο φανταστικό είναι, ακόμα κι εγώ μπορεί να το είπα. Δεν με πειράζει να το έχω πει εγώ. Πείτε μου στα σχόλια κάτι που είχαμε πει όλοι ότι είναι φανταστικό και τελικά δεν σας έκατσε καλά. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.
Γεια σας!